Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Επιχείρηση Σκούπα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της πειρατείας των μπλεκάδων και της απελευθέρωσης των κοινόχρηστων χώρων που μετατρέπονται σε ανθυγιεινές εστίες παράνομης διαμονής πραγματοποιήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή πλησίων του Μεγάλου Μουσικής. Στην εξόρμηση συμμετείχαν κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, οργανικές μονάδες της ανακύκλωσης και καθαριότητας και απόσπασμα ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ την επιχείρηση συντόνιζαν οι αντιδήμαρχοι Καλυψό Γούλα και Θανάσης Παπάς. Όπως διαπιστώθηκε, στο συγκεκριμένο σημείο είχε συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ακαθαρσίες και πλήθος τροκτικών, ενώ οι συνθήκες αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς ο παρακείμενος χώρος χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμισης οχημάτων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Νέου Ρησίου, με λεωφορείο που μετέφερε αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος συγκρούστηκε με το μικρό λεωφορείο, το οποίο στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Γεννηματάς, ενώ 2 από αυτούς χθες το βράδυ πήραν εξιτήριο. Αυλαία σηκώνει αύριο το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ταινίες από όλο τον κόσμο, κινηματογραφικές εκπλήξεις, σημαντικοί προσκεκλημένοι, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις θα μεταμορφώσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης σε μια νεανική κυψέλη ζωής και γόνιμη συναναστροφής με άξονα την 7η τέχνη. Στη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο θα λήξει στις 11 Νοεμβρίου, θα προβληθούν περίπου 150 ταινίες, ενώ θα υπάρξουν αφιερώματα στο Θεόδωρο Αγγελόπουλο, τον Φιλανδό Άκη Καουρισμάκη, τον Ρουμάνο Κριστιαν Μουντζίου, τον κουρδικής καταγωγής Ιράνο Μπαχμάν Κομπατή και τον Γερμανό κινηματογραφιστή Ανδρέας Ντρέζεν. Στο φεστιβάλ θα παραστεί ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς με αφορμή την προβολή της νέας του ταινίας Capital. Συνεχίζει ο Δήμος Νεάπολης οικειών την προμήθεια στους καταναλωτές απευθείας από τους παραγωγούς βασικών ειδών διατροφής σε χαμηλές τιμές και άριστη ποιότητα. Η πρωτοβουλία του Δήμου άρχισε από τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του Δημοτικού Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με πρωτοφανή ανταπόκριση περίπου 7.000 οικογενειών και από τις 4 Δημοτικές Ενότητες Οικειών Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων. Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 πήρε η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, όπου γίνεται και η υποδοχή και παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908. Συνολικά έχουν κατατεθεί 93 επενδυτικά σχέδια συνολικού κόστους 446.519 ευρώ. Τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία επισκέπτεται αυτές τις μέρες ομάδα 12 ταξιδιωτικών πρακτόρων από τη Γερμανία, εξειδικευμένων στο θρησκευτικό τουρισμό. Η επίσκεψη των Γερμανών ταξιδιωτικών πρακτόρων οργανώθηκε μετά από πρόσκληση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την προβολή και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στην τουριστική αγορά της Γερμανίας. Στα πλαίσια της 7ήμερης διαμονής τους, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρόκειται να επισκεφθούν το Άγιο Όρος, καθώς και τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία και αξιοθέατα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 12 και 13 Νοεμβρίου, οι 4 βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης ανοίγουν τις πόρτες στο κοινό και συστήνονται εκ νέου. Οι βιβλιοθήκες ανακοινήθηκαν πλήρως το Σεπτέμβριο μέσω του προγράμματος Future Library με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στους φιλόξενους χώρους που δημιουργήθηκαν, τα παιδιά και οι γονείς τους μπορούν να βρουν μια δημιουργική διέξοδο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πλήθος νέων εκδόσεων. Κλειστοί θα παραμείνουν οι είσοδοι στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης στα σημεία Γέφυρα Περεβού και Γανιώτη από αύριο έως τις 20 Νοεμβρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών με σκοπό την αντιπυρική προστασία του δάσους. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 2 του μηνός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με καθαρό ουρανό και θερμοκρασία που θα αγγίξει στους 16 βαθμούς Κελσίου με μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.